Έχεις τον Νίκο Παπαδόπουλο. Δίπλα μου ο Νίκος Παπαδόπουλος, coach, μια σημαντική νίκη, νίκη με ανατροπή. Κλείνεται τη χρονιά με το καλύτερο τρόπο. Πού κρίθηκε στην υπομονή και στις έστοχες αλλαγές που κάνατε? Σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική νίκη, γιατί μετά τα δύο αποτελέσματα που είχαμε, η ομάδα είχε πολύ πίεση και έμεινε πίσω από την κορυφή. Για μας ήταν επιβεβαιωμένη η νίκη για να κλείσουμε τη σεζόν έστω με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι πρέπει να χαρούμε αυτή τη νίκη. Σίγουρα όμως πρέπει να προβληματιστούμε με κάποια αποτελέσματα που είχαμε σαν ομάδα, γιατί δεν τα αξίζουμε να τα έχουμε. Όπως μέσα στο Καραϊσκάκη και με τον Απόλλων Λάρισας. Η αντίδραση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί παίξαμε ποδόσφαιρο. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την ηρεμία, ο αντίπαλος μας πρέσαρε ψηλά και δεν είχαμε την ηρεμία να παίξουμε ποδόσφαιρο από πίσω. Νομίζω ότι και οι αλλαγές μας βοήθησαν πάρα πολύ, και ο Μπλάζης και ο Ιριτιέρ. Σημαντική νίκη, πρέπει να είμαστε ήρεμοι, να είμαστε προσιλωμένοι στον προορισμό μας, γιατί ο προορισμό μας είναι να πάμε καλά στα play-off και εκεί θα κριθούν όλα. Όπως η άνοδος. Μόνο η άνοδος, αλλά αυτό θα κριθεί στα play-off με καλές ομάδες στην κατηγορία, με δύσκολο πρωτάθλημα, και νομίζω ότι με ηρεμία και υπομονή και πίστη και θετική ενέργεια προς όλους, πολύ σημαντικό να έχουμε θετική ενέργεια προς τους ποδοσφαιριστές, να τους βοηθάμε καθημερινά για να βγάζουν τον καλό τους εαυτό μες στο γήπεδο και να μην έχουν άγχος. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές. Μας θα ευχαριστήσουμε και την Ελλήνη Μαρακού. 1-3 λοιπόν, ο Απόλλωνας σίγουρα στόχος του είναι η άνοδος, μαζί με τον Παζιάννη να είναι, όπως φαίνεται και όπως έχουν δείξει.